Πάμε τώρα, μένουμε εδώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε γιατί θερίζουν οι ιώσεις στο κόκκινο τα νοσοκομεία. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Σύμφωνα και με τον λοιμοξιολόγο, τον κύριο Χαράλα Πογόγο, τον οποίο θα τον ακούσουμε κιόλας, είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία. Υπάρχει μεγάλη έξαρση της γρίπης, αλλά και του κορονοϊού. Βέβαια, η γρίπη είναι αυτή που τους ανησυχεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, καθώς τα τμήματα επειγόντων περιστατικών είναι γεμάτα. Οι ασθενείς έχουν βαριά συμπτώματα, αναγκάζονται φυσικά να πάνε, γιατί φοβούνται κιόλας και σκέπτεται για τον κορονοϊό, να πάνε στο νοσοκομείο και είναι χαοτική η κατάσταση. Πάνω όπως τον κύριο Γόγο. Έξαρση όσων, η οποία πάντα υπήρχε για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, του χειμώνα στην περίοδο πάντα είχαμε έξαρση όσων. Απλά λόγω του COVID τα τελευταία δύο χρόνια τα μέτρα περιορισμού, οι μάσκες κλπ. Απέτρεψαν την παρουσία των υπολείπων πέραν της COVID. Οπότε αυτή τη στιγμή που πιστέψαν κανονικά, θα πιστέψαν και οι συνήθιοι όσοι, οι οποίες έχουν πραγματικά μια έξαρση τελευταία. Δεν είναι τυχαίο που τα λέμε όλα αυτά. Το ξέρετε και εσείς, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Τα ΤΕΠ έχουν πιεστεί πάρα πολύ, γιατί αυτές οι ιώσεις δημιουργούν έντονη νοσηρότητα με ψηλούς πυρετούς, δίχα, δύσπνια, απόχρεψη κλπ. Ο κόσμος φοβάται και πάει στα νοσοκομεία. Και έτσι υπάρχει μεγάλη πίεση στα ΤΕΠ. Επειδή όμως παράλληλα κάποιες από αυτές, η κύρια σειρά εξακολουθεί να είναι ο COVID, φυσικά υπάρχει ακόμα ο COVID, δημιουργεί προβλήματα, αλλά και η γρήπη και ο RSV, ο κυπριακός ιός, ο οποίος αυτή τη στιγμή επικρατεί μαζί με τη γρήπη, δημιουργούν σε μερικές κατηγορίες σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τις λοιμώξεις του κατωτέρου κυρίως αναπνευστικού, δηλαδή πνευμονίες. Από τις υπάρχουσες ιώσεις, οι δύο από αυτές, δηλαδή ο COVID, νόσος COVID και η γρήπη, είναι νόσοι που προλαβαίνουν τα εμβόλια. Δηλαδή δεν υπάρχει για τον RSV, αλλά θα υπάρχει το Μάιο και για αυτή. Επομένως και για τις τρεις βασικές αυτές ιώσεις θα έχουμε κάποια δυνατότητα να εμβολιαστούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα γνωστά εμβόλια του COVID και υπάρχουν και για τα εμβόλια της γρήπης. Μέχρι πότε πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα εμβόλια? Συνέχεια, μέχρι το τέλος της εποχής. Δηλαδή, η γρήπη μπορεί να κρατήσει και μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο μερικές φορές. Επομένως, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, που θα έπρεπε από τον Νοέμβριο βασικά να εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη, και ειδικά αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, οι ηλικιωμένοι άνω των 60-65 ετών και έχοντες αρρώστιες, ας πούμε, που μας κάνουν ευάλωτο στη γρήπη, θα πρέπει και τώρα ακόμα να εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το κλασικό εμβόλιο, το οποίο έχει επικαιροποιηθεί από πέρυσι. Τα εμβόλια για τη γρήπη επικαιροποιούνται με βάση τα στελέχη που επικρατούσαν πέρυσι. Ναι. Επομένως, τα εμβόλια έχουν χαρακτηριστεί από πέρυσι, είναι συγκεκριμένα. Απλά πέραν του κλασικού εμβολίου που υπήρχε μέχρι τώρα, που είχε βάση το αυγό, αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί και δεύτερο εμβόλιο, το οποίο έχει βάση κυταρικές καλλιέργειες, έχει διαφορετική βάση στην οποία καλλιεργείται δηλαδή, και το οποίο επίσης είναι απολύτως αποτελεσματικό, μάλλον πολύ αποτελεσματικό, δεν υπάρχει απολύτως αποτελεσματικό εμβόλιο, είναι πολύ αποτελεσματικό, εξίσου με το άλλο και εξίσου ασφαλές. Επομένως, υπάρχουν και δύο πλατφόρμες αυτή τη στιγμή και για τη γρήπη, όπως και για την νόσο COVID. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο εμβόλια που χρησιμοποιούν. Υπάρχει μια μεγάλη εξαρτησία. Μάλιστα, θερίζουν οι όσοι κόκκινο τα νοσοκομεία, αλλά έχουμε και άλλα προβλήματα με τα νοσοκομεία. Έχουμε και άλλα προβλήματα με τα νοσοκομεία. Μόνο οι ΙΗ θα ήμασταν καλά. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι δεν είναι μόνο οι ΙΗ. Ναι. Ή αν θέλεις, αποτέλεσμα των ιώσεων είναι να φρακάρουν τα νοσοκομεία. Σε βαθμό όμως που δεν φρακάρουν καταρχήν από μόνα τους.